Σε οικονομικό περιβάλλον, το μπαράζ ανατιμήσεων δοκιμάζει τα νοικοκυριά. Με τις τιμές στα ράφια αλλά και στους πάγκους των λαϊκών αγορών να έχουν πάρει φωτιά, σύνδεση με την Ηλιάνα Πετρή. Ηλιάνα. Μάρκο, οι ανατιμήσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα έχουν επηρεάσει τα νοικοκυριά, με τους Έλληνες να λένε πως το τελευταίο διάστημα καλούνται να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη. Δεν έχει μείνει κανένας κλάδος ανεπηρέαστος από την ακρίβεια, όπως μας είπαν. Έχουν εντοπίσει πολύ αυξημένες τιμές σε βασικά προϊόντα και σε λαϊκές αγορές αλλά και σούπερ μάρκετ. Αυτό μας είπαν. Εμείς από πολύ νωρίς το πρωί βρεθήκαμε σε λαϊκές αγορές στον Πειραιά αλλά και σε σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές λένε πως για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, κάνουν τα ψώνια τους με λίστα αγορών. Περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Ενώ από την πλευρά τους πολιτές και παραγωγοί λένε πως υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 10% σε ό,τι αφορά τα οπωροκυπευτικά, και αυτό οφείλεται σε ενέργεια και καύσιμα, καθώς δεν μπορούν πια να απορροφήσουν το ευρύτερο πλαίσιο ανατιμήσεων που έχει γίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων, να σου πω πως σήμερα η τιμή κυμαίνεται γύρω στο 1,85 κατά μέσο όρο, περίπου 10 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με 10 ημέρες πριν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, να μην έχει φρένο. Αναμένεται να έρθει και άλλο κύμα, και οι καταναλωτές γι' αυτό τον λόγο βάζουν και τις βενζίνες, όπως μας λένε, με το σταγονόμετρο. Έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις Μάλιστα. τους στις απολύτως απαραίτητες μάρκες. Μεγάλες αυξήσεις και στα καύσιμα, και πάμε να δούμε τι μας είπαν καταναλωτές για το κύμα ακρίβειας. Για τα πορτοφόλια τα δικά μας δεν κάνουν. Εγώ είμαι ναυτικός. Όλα ανεβαίνουν οι τιμές εκτός από τους μισθούς μας. Έχει λίγο αύξηση, έχει μερικά μείωση. Εννοείται ότι βλέπουμε αυξήσεις. Έχουν διπλασιαστεί τα πάντα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Έχετε εντοπίσει και εσείς διαφορά στους λογαριασμούς σας? Πάρα πολύ, σε όλα. Κοιτάμε να δούμε από πού θα κόψουμε εδώ, θα κόψουμε εκεί. Κάτι θα γίνει.